Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018. Κρυός. Η ημέρα κυλά πολύ γρήγορα και εσείς βέβαια ετοιμοπόλεμοι στο να βρείτε λύσεις σε θέματα προσωπικά, επαγγελματικά και οικογενειακά. Το παρασκήνιο δεν σας προβληματίζει, το έχετε συνηθίσει. Είδατε, είναι τόσο απλό όταν αδιαφορείς. Σήμερα πρέπει να προσέχετε λίγο τα έκτακτα έξοδα. Και πάμε στον Ταύρο. Τελευταία ημέρα για εσάς της εβδομάδος με προβλήματα και οργανώνετε την καθημερινότητά σας σε χαλαρό ρυθμό. Αυτή εδώ η Παρασκευή σας βρίσκει αρκετά δυνατούς και από το απόγευμα χαλαρούς, ώστε να προγραμματίσετε καλύτερα τα προσωπικά σας θέματα. Προσοχή στον τρόπο που οδηγείτε και από το απόγευμα και μετά χαλαρώστε παρέα με τον ερωτικό σας σύντροφο. Και περνάμε στο δίδυμο. Δύναμη και τόλμη, φυσικά όμως πάνω απ' όλα η ευσυνειδησία σας και φυσικά η τελειομανία σας στον επαγγελματικό τομέα. Σήμερα είναι μια μέρα που σας απορροφά λίγο η δουλίτσα και στο τέλος βγαίνετε νικητές, μιας και οι πλανήτες το ευνοούν. Οργανώστε καλύτερα το τριήμερο που έρχεται, μιας και θα μεταφέρετε τα επαγγελματικά σας στο σπίτι σας. Και περνάμε στον καρκίνο. Σαν ερωτικό ζώδιο που είστε, η σημερινή ημέρα σας προβληματίζει και σας δίνει τροφή για φαντασία, μιας και είναι πολύ ζωηρή τον τελευταίο καιρό. Μην παρασύρεστε από λόγια τρίτων και φυσικά δώστε προτεραιότητα σε οικονομικά θέματα, τα οποία πρέπει να βρούνε γρήγορα και τη λύση τους. Η λύση σας είναι κοντά και οι καλοί σας φίλοι ακόμα πιο κοντά σας και σας στηρίζουν. Και πάμε στα λιοντάρια. Η ημέρα είναι δυνατή και εσείς ακόμα πιο δυνατή για να τα βγάλετε πέρα με το δίκαιο πάντα ανταγωνισμό. Μην τρομάζετε με τα λόγια τρίτων προσώπων, είτε είναι καλά είτε είναι άσχημα, μιας και το καλό και το κακό πρέπει να υπάρχουν για να φέρουν ισορροπία. Καλοί φίλοι σας στηρίζουν και βρείτε λίγο χρόνο για το τέρι σας που το έχετε λίγο παραμελήσει. Σήμερα το απαιτεί η ημέρα. Παρθένος. Παρθενάκια μου, επιτέλους και για εσάς λίγη χαλάρωση, μια και οι λύσεις είναι πάρα πολύ κοντά. Ευνοούνται θέματα χρηματοοικονομικά και φυσικά πρέπει σήμερα να χαλαρώσετε παρέα με φίλους αλλά και τον ερωτικό σύντροφο. Η μέρα είναι ιδανική για να κλείσετε συμφωνίες, αλλά πρέπει αυτές να κυλήσουν και να κλειστούν αθόρυβα. Και πάμε στο ζυγό. Αγαπημένοι μου φίλοι, είστε σε μια δημιουργική φάση, έχετε αφήσει κάθε τι αρνητικό πίσω, παρότι ακόμα σας βασανίζει, αλλά εσείς το παλεύετε δυναμικά. Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σας ευχαριστεί και φυσικά αυτό θα είναι η κινητήριος δύναμη για να μπορέσετε να πετύχετε δύσκολους στόχους. Σας ευχηθώ την προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τις φιλίες σας, αλλά και την οικογένεια. Και πάμε στο Σκορπιό. Το έντονο παρασκήνιο παίρνει το τέλος του και εσείς από την άλλη νικητές σε μια δύσκολη μάχη σε επαγγελματικό αλλά και ερωτικό αυτή τη φορά επίπεδο. Αφήστε πίσω σας ό,τι σας έχει ταλαιπωρήσει και δώστε προτεραιότητα σε νέα σχέδια παντός τύπου, είτε ερωτικά είτε επαγγελματικά. Η οικογένεια ίσως χρειαστεί σήμερα τη βοήθειά σας. Πολύ απλά δώστε την για να εισπράξετε αυτό που σας αξίζει. Και περνάμε στον τοξότη. Τοξοτάρες μου, ετοιμάζεστε για μεγάλες χαρές. Τα επαγγελματικά σας στρώνουν, επιτέλους θα έλεγα και εσείς είστε πάρα πολύ κοντά για να πετύχετε νέα σχέδια που θα φέρουν καλύτερα οικονομικά ανοίγματα αλλά στο κοντινό σας μέλλον. Οργανώστε ένα καλό τριήμερο, παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και μην γκρινιάζετε σήμερα με το τέρι σας. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Τεράστια η δυναμική σας όπως και το υπέροχο ταλέντο σας, μιας και η διπλωματία έχει την τιμητική της σήμερα. Η ημέρα κυλά σε γοργούς ρυθμούς και δεν αφήνετε τον εαυτό σας να ασχοληθεί με μετριότητες. Θα πρέπει λίγο να προσέχετε την υγεία σας και αυτό το τριήμερο πρέπει να ξεκουραστείτε καλά και η εβδομάδα η καινούργια σας βρίσκει ακίνητους. Και περνάμε στον υδροχό. Φίλοι μου, σήμερα πρέπει να δώσετε σημασία στην προσωπική σας χαλάρωση αλλά και ξεκούραση. Η δουλειά δεν σταματάει ποτέ, επομένως βρείτε λίγο χρόνο και για εσάς. Μικρό παραπονάκι από το τέρι σας, μιας και το έχετε θυσιάσει τον τελευταίο καιρό στο βωμό της επιτυχίας. Προσοχή στα μικροέξοδα και η επόμενη εβδομάδα για εσάς κρύβει καλές εκπλήξεις. Και πάμε τώρα στα αγαπημένα μου ψαράκια. Σήμερα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα σε θέματα πληρωμών αλλά και οικογενειακών θεμάτων που παρουσιάζονται από το μεσημέρι και μετά. Ήρθε η στιγμή να αναλάβετε την ευθύνη σας και φυσικά να δώσετε νέα πνοή στον ερωτικό τομέα. Προσοχή στις αυταπάτες σας σήμερα και δώστε έμφαση και προσοχή ιδιαίτερη στα μικροατυχήματα και στον τρόπο που οδηγείτε. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.